Χρησιμοποιήσετε τον όρο προβληματισμοί και τον όρο ανησυχίες. Ανησυχία έχω γενικότερη για την όλη πορεία της ζωής και του ανθρώπου και των κοινωνιών, όπως επίσης και για το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν ξέρω αν έχει την φωνή που θα έπρεπε να έχει, όχι για να αλλάξει τον ρου των πραγμάτων, αλλά για να καταθέσει τη λυτρωτική της εμπειρία και το μήνυμά της. Θα διαλέξω όμως περισσότερο τον όρο προβληματισμός. Περισσότερο λειτουργεί μέσα μου με την έννοια του προβληματισμού, δηλαδή το τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι το τι νομίζουμε επιφανειακά ότι συμβαίνει, αλλά ποια είναι η αλήθεια που απεικονίζει την πραγματικότητα του προβλήματος και δεύτερον πώς θα μπορούσαμε εμείς ως Εκκλησία να διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Αυτό αποτελεί τον δικό μου προβληματισμό. Έστε, νομίζω ότι είναι γενικότερο το πρόβλημα της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία είναι πολύ ραγδαία και πάρα πολύ διεισδυτική. Δεν είναι κακό πράγμα η επιστήμη, η γνώση, ούτε και η τεχνολογία, η αξιοποίηση της γνώσης για εφαρμογές οι οποίες διευκολύνουν τη ζωή, οδηγούν σε θεραπείες και ούτω καθεξής. Αλλά το πράγμα είναι ότι τώρα έχει αλλάξει αρκετά. Ένα είναι ότι είναι πολύ γρήγορα, που σημαίνει ότι ο επιστημονικός κόσμος και οι εξελίξεις τρέχουν τόσο πολύ που οι κοινωνίες δεν έχουν το μηχανισμό να προσλάβουν τις συνέπειες των επιτευγμάτων και ανάλογα να νομοθετήσουν, δηλαδή να τα διαχειριστούν. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ όταν ήμουν στην Αμερική, ήταν η πρώτη φορά που είδα τους personal computers. Βασικά ήμουνα στην πρώτη, το 1972, στο Πανεπιστήμιο, παρακολούθησα το πρώτο μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που διδασκόταν στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί υπήρχε ένας τεράστιος κομπιούτερ, ο οποίος ήταν σε μια αίθουσα 60, 70, 80 ίσως τετραγωνικών, θορυβώδης, ναι, ο Γιονιμόκ, ο οποίος εντωμεταξύ χτυπούσαμε κάρτες, δίναμε εντολές, παίρναμε σειρά, ήταν τρομερό. Τέλος πάντων τέλειωσα εγώ από εκεί, μετά πήγα στο στρατό, μετά το στρατό έφυγα κατευθείαν για την Αμερική, εκεί ξαφνικά άρχισα να βλέπω τα terminals. Τα είχα δει και λίγο πριν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ήταν κάτι εντυπωσιακό που είχε και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα των πανεπιστημίων. Αυτό μιλάμε ότι συνέβαινε το 1980. Το 1984 συγκατοικούσα με κάποιον ο οποίος μετέπειτα έγινε εκμύθη τώρα, έφυγε, ήταν πολύ φίλος μου, πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτός έκανε το διδακτορικό του στο Harvard στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τι έκανε, τον ρωτούσα, μου λέει δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τι είναι αυτά τα δίκτυα? Και έτσι μου μιλάει για όλο αυτό το μηχανισμό της επικοινωνίας. Το 1989 μπήκε πλέον, άρχισε να εμφανίζεται το διαδίκτυο. Αυτό που ήταν έρευνα το 1984 στα τοποριακά πανεπιστήμια, αυτό το ίδιο έγινε εφαρμογή το 1989 με αργούς ρυθμούς, με περιορισμένες δυνατότητες. Η κινητή τηλεφωνία μπήκε στη ζωή ενεργά μετά από 10 χρόνια, το 1999. Το 2003 έχουμε το Facebook. Το 2004-2005 Twitter. 2008 τα Androids. Τώρα έχουμε σε μια παλάμη τα πάντα. Ο κομπιούτερ του 1972 βρίσκεται σε πολύ ξεπερασμένη μορφή μέσα σε μια παλάμη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει σε 10 χρόνια, αλλά όμως όλο αυτό σημαίνει ότι το πράγμα προχωράει πάρα πολύ και δεν είναι ότι μπήκαν όλα στην παλάμη, μπήκαν όλα στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, στις σχέσεις μας, στη ζωή μας. Δεν μπορούμε χωρίς το διαδίκτυο και τα νέα παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί μας στο μήνυμα που εμείς έχουμε να φέρουμε παρά μόνο δι' αυτής της οδού. Άρα λοιπόν είναι κάπως αναπόφευκτο όλο αυτό. Αλλά όμως κάνει και πολύ μεγάλη αλίευση στον άνθρωπο. Το βλέπουμε, το ζούμε. Εγώ θυμόμουν τα περισσότερα τηλέφωνα από μνήμης. Τώρα δεν θυμάμαι κανενός ούτε το δικό μου. Γιατί έχω το όνομα, πατάω το κουμπί, φεύγει. Δεν μου χρειάζεται να το μάθω. Και αυτό κάνει το μυαλό τεμπέλικο.
θυμάμαι εμείς σαν μικρά παιδάκια μαθαίναμε πώς να κάνουμε, ξέρω εγώ, πολλαπλασιασμό διψήφιο με διψήφιο. Είχαμε έναν πολύ ωραίο δάσκαλο στο δημοτικό, στις Τετάρτη, Πέμπτη, αφού μάθαμε την προπαίδεια, μετά αυτό το πράγμα. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Ή στα μαθήματά μας κάναμε γεωμετρία, κάναμε τριγωνομετρία. Τώρα δεν διδάσκεται, διδάσκεται μόνο η άλγεβρα, γιατί αυτή βοηθάει κυρίως στην όλη υπολογιστική και πληροφορική ψηφιακή αντίληψη. Πάει ένα μάθημα φαντασίας, που είναι η γεωμετρία. Αυτό λοιπόν, είπα τη λέξη φαντασία. Άλλο πράγμα είναι η οξύτητα της ευφυΐας, άλλο είναι η αγχήνια και το εύρος που μπορεί να έχει ένας όταν έχει οργανωμένα καλά τη φαντασία του, για να μπορέσει να φτιάξει κάτι, να επινοήσει κάτι. Όλο αυτό, έτσι όπως έκανα το περίγραμμα, χτυπάει, ακουμπάει επάνω στις σχέσεις των ανθρώπων και στην καθημερινότητά μας. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο την επηρεάζει είναι η εξέλιξη των επιστημών ως έχει. Εντάξει, κάνανε οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, τις κλασικές έρευνες, περάσαμε στον περασμένο αιώνα, στις μεγάλες θεωρίες, στον κβάντα, της προσδιοριστίας, της σχετικότητος. Φτάσαν οι άλλες, η προσπάθεια της ενοποίησης των δυνάμεων. Όλα αυτά ήταν στο να καταλάβουμε τον κόσμο. Τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πώς παρεμβαίνουμε στη δημιουργία. Έτσι εντυπωσιακά είναι αυτά που έχουμε πετύχει στο χώρο των μεταμοσχεύσεων. Να ζουν άνθρωποι με όργανα ή με ιστούς, οι οποίοι είναι άλλων ή με τεχνητά όργανα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το οποίο μπορεί να είναι και ευεργετικό, αλλά μπορεί να δημιουργεί και άλλα προβλήματα, το ότι μηχανοποιεί τον άνθρωπο. Υπάρχουν επίσης η παρέμβαση, πώς θα περίμενε στην αναπαραγωγή. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που πλέον είναι μια εφαρμογή κλασική, συνιστόμενη από τους γιατρούς σχεδόν σε όλα τα ζευγάρια που περνάει ένας χρόνος και δεν κάνουν παιδί. Όλη αυτή η τεχνολογικοποίηση μυστηρίων, μυστήριο είναι η δομή του οργανισμού, μυστήριο είναι η αρχή της ζωής, κάτι δηλαδή που μας υπερβαίνει, αρχίζει να γίνεται κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και στο οποίο μπορούμε εμείς να παρέμβουμε και το οποίο μπορούμε να το τροποποιήσουμε και γιατί όχι να το βελτιώσουμε. Άρα να θεωρήσουμε ότι αυτό που είμαστε είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει πολύ και επιδέχεται μια τροποποίηση και μια βελτίωση. Λοιπόν, τροποποίηση, αλλαγή, βελτίωση. Και υπάρχει η δυνατότητα να φύγαμε πλέον από όλα αυτά, δηλαδή από την αναπαραγωγή, φύγαμε από τα όργανα, μπήκαμε στο γενετικό κύτταρο. Η παρέμβαση στο γενετικό κύτταρο. Η βιοτεχνολογία, αυτό το πράγμα είναι ότι τεχνολογείται η ζωή. Δηλαδή τροποποιείται, φτιάχνεται, διορθώνεται, όχι πλήρως, αλλά σε κάποιο βαθμό. Αυτό αρχίζει να δημιουργεί επάρσεις μέσα. Μετά ήταν άλλη πρόκληση, εκτός από τη ζωή, την γενετική παρέμβαση, άρχισε να μπαίνει η ενίσχυση του νευρικού κυττάρου. Να φτιάξουμε εγκέφαλο που να σκέπτεται πιο πολύ, να είναι πιο αποδοτικός, να έχει μεγαλύτερη δύναμη, γιατί όχι να επινοεί θέματα που εμείς δεν μπορούμε να επιλύσουμε, να μας τα επιλύει. Αυτό αρχίζει πλέον να δημιουργεί την αίσθηση ότι η τεχνολογία μεταφέρεται από το επίπεδο της χρηστικότητος από τον άνθρωπο σε κάτι τόσο παρεμβατικό που μπορεί να τον αλλάξει και να κληρονομείται γενετικά και να τροποποιείται νευροφυσιολογικά. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο επίπεδο της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι αυτά είναι πολύ μεγάλα επιτεύγματα. Δεν ξέρω πόσο αναγκαία και πόσο καλά είναι αυτά τα επιτεύγματα. Και επίσης, εάν δεν είναι αναγκαία και δεν είναι τόσο καλά ως επιτεύγματα από μόνα τους, τι επίδραση μπορεί να έχουν στον ίδιο τον επιστήμονα, ο οποίος πραγματικά επιτυγχάνει αυτό που επιτυγχάνει, αλλά και τελικώς γενικότερα στην κοινωνία και στις σχέσεις μας. Η ερώτησή σας ήταν βέβαια για το διαδίκτυο. Ήταν αρκετά πριν εδώ που έφτασα εγώ.
Εγώ όμως ήθελα να σας δώσω ένα πανόραμα και μια ομπρέλα της επιστημονικής εξέλιξης μέσα από την οποία φωτίζεται τελικώς η καθημερινότητά μας, η ζωή μας και η σχέση μας. Έτσι θα καταλάβουμε και το διαδίκτυο, όχι από μόνο του. Το διαδίκτυο είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Εγώ θα σας πω κάτι από τη δική μου εμπειρία. Εγώ έχω 30 χρόνια που έχω φύγει από το χώρο της έρευνας. Αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, θα ήμουν σε ένα βαθύ σκοτάδι στο πού πηγαίνουν οι επιστήμες. Σας λέω όμως ότι χάρη στο διαδίκτυο, το οποίο βγήκε ακριβώς τότε που εγώ σταμάτησα. Εγώ τέλειωσα το 87, πήγα στο Άγιον Όρος το 88, το 89 ήταν έτσι, όταν βγήκα και πήγα στο Μετόχι που διακονούσα, 90-92, άρχισα να σκέπτομαι τι πρέπει να κάνω. Συντηρώ μέχρι σήμερα την επιστημονική μου γνώση, δεν μπορώ να κάνω έρευνα, χάρη στο διαδίκτυο. Ξέρω πού θα μπω και πού θα βρω αυτό που θα με πληροφορήσει για το πού βρίσκεται σήμερα η φυσική. Μιλάω για το 2018, είναι τώρα Ιούνιος του 2018. Ξέρω περίπου τι έγινε με τα βαρυτικά κύματα, η αρχή του κόσμου, πώς είναι, η δομή της ύλης, αυτά που ψάχνουν οι θεωρίες των ενιαίων πεδίων κτλ. Ξέρω επίσης πού βρίσκεται η γενετική μηχανική. Δηλαδή η έρευνα όλη αυτή που μπαίνει μέσα στο μυστήριο της ζωής, πώς δουλεύει. Και νομίζω ότι κάπως μπορώ να τα αξιολογήσω. Και τρίτον, καταλαβαίνω τα θέματα των δικών μου ερευνών που έχουν μεταξελιχθεί στην νανοτεχνολογία, στην ιατρική, στις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, που δεν είχαν αρχίσει τότε που εγώ τελείωνα. Μπορώ λοιπόν κάπως να έχω μια πανοραμική αίσθηση του πώς εξελίσσεται η γνώση στον επιστημονικό χώρο, στους επιστήμες της φύσης, τη φυσική δηλαδή, στις επιστήμες της ζωής και στις επιστήμες γενικά, το πώς η τεχνολογία όλα αυτά τα παίρνει, και να καταλάβω τι σημαίνει σκέψη, τι σημαίνει, ξέρω εγώ, νευροφυσιολογία, αυτό που λέγεται cognitive sciences και πώς επηρεάζεται. Αυτό είναι ένα ευεργέτημα, επιμαντικά για μένα, διότι θεωρώ ότι απευθυνόμενο στη σύγχρονη κοινωνία, η οποία ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της τεχνολογίας, έχω να δώσω ένα λόγο, να επικοινωνήσω, να με καταλάβω, να καταλάβω και αυτό που υπάρχει, να το, αφού το αξιολογήσω, να το βαπτίσω μέσα σε αυτό που είναι το πνεύμα της Εκκλησίας και να μπορέσω να το παρουσιάσω. Γι' αυτό στο συνέδριο ακούστηκε και νομίζω πολύ σωστά από διαφόρους και από μένα ασφαλώς, το τι μεγάλη σημασία έχει η θεολογική ανθρωπολογία. Το να βγει σήμερα η Εκκλησία και να πει τι είναι ο άνθρωπος. Όχι ακόμη να κρίνει όλα αυτά, αυτά ας περιμένουμε να δούμε, αλλά να αντιπροσφέρουμε τον λόγο της Εκκλησίας. Τι είναι το πνεύμα? Το πνεύμα, οι μηχανές, αυτό μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να το καταστρέψουν. Ή μπορούν να το μουδιάσουν, να το παραλύσουν. Να φανταστείτε τον άνθρωπο, ας πούμε, ότι είναι στην πνευματική ζωή ένας, κάτι που έχει όγκο. Και χωρίς το πνεύμα, δηλαδή χωρίς τον Θεό, χωρίς τη χάρη, η καλύτερη τεχνολογία τον κάνει, τον ζουπάει και τον κάνει επίπεδο. Ας πούμε, μια σφαίρα, όταν προβληθεί πάνω σε ένα επίπεδο, είναι κύκλος. Χάνει μία διάσταση. Αυτό που η Εκκλησία σήμερα δίνει, ενώ η κοινωνία θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι σημαντικό το εδώ και τώρα. Λάθος. Η Εκκλησία τι έρχεται να πει? Πάντοτε και παντού. Δηλαδή δίνει αιωνιότητα. Δίνει προοπτική στον άνθρωπο. Σας πω μερικές ωραίες λέξεις που μου φαίνονται είναι πολύ σημαντικές. Του λέει πρώτα στον κάθε άνθρωπο, ας πούμε, αυτό το οποίο θέλει να του δώσει είναι μια ζωτικότητα. Να έχει ένταση. Εγώ τώρα έτσι όπως μιλάω έχω μια ένταση. Το αισθάνομαι αυτό που λέω. Αυτό το πράγμα θέλει στον πνευματικό αγώνα. Θες να κάνεις πνευματικό αγώνα, θες να κατακτήσεις κάτι πνευματικό ή να σου συμβεί μια μεταμόρφωση πνευματική, αυτό θέλει ένταση. Αυτό είναι όλος ο αγώνας για τον οποίο μιλάει. Το δεύτερο είναι ότι του μιλάει για ανάταση. Ανάταση τι σημαίνει? Σημαίνει να ανοιχθείς προς τα πάνω.
ένταση, ανάταση, θα πω ένα ακόμη που είναι έκταση και το τέταρτο είναι έκσταση. Μ' αρέσει που είναι ωραίες οι λέξεις, αλλά δεν είναι απλώς, δεν τις χρησιμοποιώ μόνο επειδή ταιριάζουν. Δηλαδή αφού στραφείς προς τα επάνω, τότε τεντώνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή αναδεικνύει, έχει δυναμικό μέσα του, αναδεικνύει το μυστικό δυναμικό στη ζωή του. Έτσι είναι ένας Άγιος. Ένας Άγιος βασικά τι είναι, ένα ανθρωπάκι που έχει περιορισμένες δυνατότητες, αλλά μέσα του σαν σπόρος κρύβει ζωή. Αυτή τη ζωή του δίνει τη δυνατότητα η Εκκλησία να την αναδείξει, να την βγάλει και μετά να κάνει και την έκσταση. Δηλαδή να βγει από αυτό που είναι χωρίς να το εγκαταλείψει και να μπει σε αυτό που όντως είναι. Είναι μεγαλειώδες αυτό το πράγμα. Ο κάθε άνθρωπος, ο πιο αμαρτωλός, ο μεγαλύτερος παλιάνθρωπος, ο πιο ανόητος, ο πιο άρρωστος, ο καθένας κρύβει μέσα του μια τεράστια αξία. Δεν είναι αφηρημένη η αξία, κρύβεται μέσα ως δυναμικό, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Φανταστείτε ένα ζουπηγμένο ελαττήριο και το οποίο τεντώνεται και βγάζει αυτή την ενέργεια την οποία κρύβει. Αυτό η Εκκλησία πρέπει να μας το πει, όχι μόνο σαν παράδειγμα, αλλά και να το δείξει μετά στη ζωή μας. Πού κολλάει πάνω σε αυτό η μιζέρια, οι φόβοι, οι ανασφάλειες, οι μικρότητες, με τίποτα. Αυτό λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε από τη λέξη προβληματισμός, αυτό είναι για μένα ο μεγάλος προβληματισμός. Να γνωρίσω την Εκκλησία. Αυτήν που απορρίπτει ο κόσμος, αυτή η Εκκλησία που απορρίπτει ο κόσμος, δεν είναι αυτή. Απορρίπτει μια κακόφατση η Εκκλησία και καλά κάνει. Αυτή την απορρίπτουμε κι εμείς. Έναν ανύπαρκτο Θεό, έναν ανόητο Θεό, αυτός δεν υπάρχει, δεν αξίζει να τον πιστέψεις. Τον έχουμε εμείς προπολού απορρίψει. Απλώς αδυνατεί στη θέση του να βάλει κάτι άλλο. Και τότε έρχεται και θα βάλει την ανόητη ή την φτηνή επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την χρήση, μέσα από την υπερβολή της αξίας της τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να αδικήσω ούτε την επιστήμη, την τεχνολογία, κάθε άλλο. Και προηγουμένως ανέφερα και για τη δική μου τη ζωή. Αλλά το μονοπόλιο αυτών και ο υπερτονισμός της αξίας τους, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εάν λοιπόν υπάρχει, δει κανείς το ποια είναι η αξία του, τι είναι ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού, τότε θα καταλάβει ότι όλα αυτά που αποτελούν εικόνες του ανθρώπου για τον ίδιο, πάρα πολύ λίγο. Το μεγαλύτερο που έχει να κάνει είναι να κινηθεί προς τον Θεό και αυτόν τον ορίζοντα η Εκκλησία τον διατηρεί ανοιχτό και πρέπει γι' αυτόν να μιλήσει και γι' αυτόν να επαγγέλλεται. Και γι' αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πάρα πολύ καλά τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αλλά έτσι, αν είναι να πρόκειται να επιδείξει, ξέρω εγώ, ο καθένας το έργο του και να φανερώσει τη φιλοδοξία του, δήθεν για να δώσει παράδειγμα στους άλλους, δεν γίνεται. Αυτή είναι η γλώσσα, η δήθεν, είναι γλώσσα κακή, όχι λίγη, αρνητική. Αν όμως μέσα από όλο αυτό δεν προβάλλει το έργο της, άρα δείξει το πνεύμα της. Αυτό που κάνουμε τώρα, εγώ με πολύ χαρά το κάνω, γιατί αισθάνομαι ότι είναι μια ομολογία πίστεως. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ θετικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Εγώ και να μιλούσα σε ένα συνέδριο, θα με ακούγανε 20 άνθρωποι. Τώρα και μπορούν να με ακούσουν και να με δουν πολύ περισσότεροι. Και από εκεί κάποιος άλλος να προσθέσει σε αυτά που είπα εγώ τα δικά του και να το βελτιώσει το δικό μου. Και να βγει κάτι πάρα πολύ καλό και να δημιουργηθεί αυτή η ανάδραση, ο διάλογος ο εσωτερικός. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Θα μπορούσαν λοιπόν όντως και δεν πρέπει να αγνοηθούν τα μέσα αυτά. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σοφία, με σύνεση, με φρόνηση, με προσευχή θα μπορούσα να πω. Είναι ο άμβονας αυτός. Δεν χρειάζεται κανένας φόβος και κανένας περιορισμός.